Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, ετεροχρονισμένα κατά μία ημέρα. Σήμερα, Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013, η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη της Αναστασίας της Δρομέας και Αβραμίου Οσίου. Ακούτε την εκπομπή «Το σχόλιο της ημέρας» με τον Τένι Καμαρίδη από το τρίτο ραδιοφωνικό πρόγραμμα της Ξάνθης, σε αναμετάδοση από την e-pavla-thrakinews.gr. Πράγματι, ο Θεός είναι μαζί μας. Αυτές οι μέρες δεν θυμίζουν σε τίποτα Οκτώβριο και μάλιστα τέλος Οκτωβρίου. Θυμάστε άλλες χρονιές και ιδιαίτερα την περασμένη δεκαετία και πιο παλιά. Αυτές οι μέρες ήταν κρύες, παγωμένες και πολλές φορές είχαμε και χιόνια. Τώρα λοιπόν η θερμοκρασία εκεί είναι κολλημένη πάνω από τους 20 βαθμούς και ο ήλιος χαμογελάει καθημερινά. Αυτό είναι και ένα ευχάριστο, αν θέλετε, ένα ελπιδοφόρο, ελπιδοφόρα κατάσταση και μια ελπιδοφόρα εικόνα μέσα στον γκρίζο των υπόλοιπων ημερών. Λοιπόν, το τριήμερο που πέρασε είχαμε πολλά και διάφορα. Σας είχα ενημερώσει την περασμένη εβδομάδα για την έλευση του Κώστα του Καραμαλή μετά τη συζύγου και των τέκνων, όπου φιλοξενήθηκε στην ορεινή περιοχή της Σταυρούπολης, επισκέφθηκε διάφορες περιοχές, ιδιωτική επίσκεψη, επισκέφθηκε τον καταράκτη, συνάντησε φίλους και γνωστούς, μεταξύ των οποίων τον κουμπάρο τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη και φυσικά τον Αλέκο τον Κοντό, ο οποίος είχε μεριμνήσει για τη φιλοξενία του. Επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Έκαιας στο Ιωνικό, απόλαυσε τις ομορφιές της ορεινής Ξάνθης και γεύτηκε τους εκπληκτικούς θρακιώτικους μεζέδες. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά, δεν βγήκε πολιτικό ζουμί, όχι μην περιμένετε κάτι συγκεκριμένο. Είναι όμως γνωστό, όπως αναφέρουμε και στην εφημερίδα Θράκη, οι θέσεις που διατυπώνει τελευταία μέσα και έξω από το Κοινοβούλιο ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος σε όλους τους τόνους διεμηνεί προς την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και εν προκειμένου τον Αντώνη Σαμαρά, ότι δεν πρόκειται να υποστηρίξει νέα μέτρα από εδώ και στο εξής. Δηλαδή και το παραμικρό που θα αφορά σε επιπρόσθετα βάρη για τον ελληνικό λαό, ο Κώστας Καραμαλής έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του ότι δεν πρόκειται να το στηρίξει. Δεν ενθουσιαζόμαστε που προτιμά ένας πρώην πρωθυπουργός και ενδεχομένως και αυριανός, γιατί πολλά σενάρια εξυφαίνονται, την περιοχή μας για να κάνει ένα τριήμερο διακοπών. Και δεν τρελνόμαστε για το εξής. Όχι φυσικά πως δεν είναι τιμητικό για μια περιοχή να επιλέγει ένας πολιτικός, ένας πρώην πρωθυπουργός το συγκεκριμένο χώρο, πάνω απ' ότι εκτιμά τις ομορφιές της περιοχής μας, αλλά ως εκεί. Γιατί κάποιοι σπέβδουν να σκεφτούν ότι για να γίνει κάτι τέτοιο πάνω απ' ότι δίνει και ιδιαίτερη βαρύτητα στην περιοχή μας. Λάθος. Επαναλαμβάνω, θεμητό για μια προσωπικότητα να επισκέπτεται την περιοχή μας και άρα αξίζει τον κόπο που λέμε. Όσον αφορά τα σενάρια, που πράγματι υπάρχει μια τάση των λεγόμενων καραμαλικών μέσα στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι έχουν στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους την επάνωδο του Κωστάκη του Καραμαλή ως σωτήρα της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι περίπου που είχε γίνει με τον θείο του αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμαλή, καμία σχέση, με τους δύο Κωστάδες αναφέρω, τότε που επανήλθε, τον επανέφεραν το 1974 για να σώσει την Ελλάδα, κάτι ανάλογο θέλουν κάποιοι να κάνουν και με τον Κώστα του Καραμαλή, τον Τζούνιορ, για τη διάσωση της Νέας Δημοκρατίας. Σε μια περίοδο όπου είναι αρκετές οι φωνές, πυκνώνουν οι φωνές, που στέλνουν μηνύματα στον Αντώνη Σαμαρά λέγοντάς του πως αρκετά πόλα την κατάντησε στην Ουδού. Δηλαδή, μάλλον πολιτική άνοιξη θυμίζει η σημερινή Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά παρά Νέα Δημοκρατία των Καραμαλίδων, των Μητσοτάκηδων κτλ. Όσον αφορά
αυτή κατά αυτή την επίσκεψη και έχω μάθει να είμαι πολύ συγκρατημένος. Όταν δεν είναι στην εξουσία ο κόσμος, όλοι είναι μαζί μας. Όταν διαχειρίζονται εξουσία και είναι στην κυβέρνηση, τότε άστα να πάνε στην ευχή της Παναγίας, από κάπου αλλού. Όλοι μας ξεχνάνε. Και δεν είναι μόνο ίδιων των Ελλήνων ηγετών, γενικότερα. Όταν έχει κάποιος στη διαχείρισή του εξουσία, σε οποιοδήποτε επίπεδο, είναι πολύ φιδωλός. Πριν ή και μετά τον πιάνουν τα συναισθήματά του τα καλά, οι εκτιμήσεις του για μια περιοχή, για ανθρώπους, τους οποίους προφανώς όμως δεν έβλεπε όταν ήταν αυτός εξουσιαστής. Θυμάμαι χαρακτηριστικά και μια που το αναφέρω, την επίσκεψη του George Bush, του πατρός, τότε μετά την πτώση του, μάλλον μετά την αποχώρησή του από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, την ιδιωτική επίσκεψη και την υποδοχή που επιφύλαξε τότε ο Κώστας ο Μητσοτάκης μαζί με τη σκορμένη τη Μαρίκα, όπου ξεναγήθηκε σε όλη την Ελλάδα, φιλοξενούμενος και του Λάτσι με την Θαλαμιγό Αλέξανδρος, τα γνωστά τότε. Και λέγαμε, μα είναι δυνατόν, πριν από λίγους μήνες που ήταν ο πλανητάρχης, μας είχε στο στόχαστρο και μας είχε ξεσκίσει. Και λίγους μήνες αργότερα ήρθε προσκεκλημένος του Κωστάκη, του Καραμαλή και της Μαρίκας. Άρα είχαν σχέσεις διαπροσωπικές. Πρωθυπουργός ο ένας της Ελλάδας, πρόεδρος της Αμερικής ο άλλος. Και δεν μπορούσαν μέσω αυτών των διαπροσωπικών σχέσεων να κάνουν και κάτι καλό για τον τόπο, αδερφέ, να αποκομίσει κάτι και η Ελλάδα. Το πλάτιασα, αλλά έτσι είναι. Είναι εντελώς διαφορετικές λοιπόν οι ιδιωτικές επισκέψεις πολιτικών σε ένα χώρο και εντελώς διαφορετικό οι σχέσεις και οι απόρριες που έχουν αυτές οι περιοχές από αυτές τις επισκέψεις. Κατακλείδα, καλώς ήρθε ο Καραμαλής ο Κώστας, καλώς έφυγε, ήρθε, πέρασε όμορφα, έφαγε, ήπιε, είδε φίλους και συγγενείς, μάλλον φίλους και γνωστούς και απήλθε. Έτσι λοιπόν αυτό ήταν το ρεζουμέ της τριήμερης επίσκεψης Καραμαλή, την οποία σας την είχα αναφέρει αποκλειστικά μέσα από την e-pavla-thrakinews.gr, ακόμη όταν ήταν στην Αθήνα, πριν δηλαδή αρχίσει η επίσκεψη, χωρίς ωστόσο να προσδοκώ πολλά περισσότερα από αυτό. Πάμε όμως στα υπόλοιπα. Οκτωβρίου. Το έπος του 40. Όλα αυτά τα οποία λέγονται κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, δυστυχώς περνάνε σαν ένα παραμύθι το οποίο αναγκαστικά λέγεται για να περάσει η ώρα μέχρι που να αποκοιμηθεί το παιδί. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και γίνονται βιώματα των Ελλήνων κάποια συναισθήματα τα οποία διακατήχαν και εκείνους τους ανόητους, τους λεγόμενους αγωνιστές του 40. Και λέω ανόητους, γιατί αν ήξεραν για ποιους αγωνιζόταν, αν γνώριζαν δηλαδή ότι μετά από 70 χρόνια θα υπάρχουν κάποιοι σήμερα που θεωρούν φασιστικό ακόμη και να αναφέρεται κάποιος στην ιστορία του, τότε ενδεχομένως να μην πηγαίνανε στο Τεπελένι, στην Κοριτσάη στο Άγιο 40. Να λέγαν περάστε και στον Ιταλό και στον Γερμανό και κατακτήστε όσους θέλετε. Δεν θα σίαζαν τη ζωή τους. Και έχει σήμερα λοιπόν κάποια καλόπαιδα που όταν αναφέρονται στην εποπία του 40 τους έρχεται στο μυαλό η αντίσταση για την ταξική πάλη και τον ιμπεριαλισμό, σε έχονται στο μυαλό φασιστικά κατάλοιπα μεταξικά όταν αναφέρονται σε παρελάσεις και σε επαιτίους εθνικές, και τους έρχονται στο μυαλό οποιαδήποτε άλλη βλακεία, λίγαν εμπειρικώς,
εκτός από αυτό καθ' αυτό το γεγονός. Το γεγονός ότι δηλαδή κάποιοι πριν από 70 χρόνια περίπου είπαν ένα μεγάλο όχι στον κατακτητή, στον επίδοξο κατακτητή, και πήγαν και θυσιάστηκαν. Όταν πάει κάποιος να θυσιαστεί, δεν το κάνει για τον εαυτό του, γιατί ξέρει ότι πάει να δώσει τη ζωή του, τελειώνει η ζωή του. Όταν κάποιος πάει να αγωνιστεί για μια ιδέα, για κάποια ιδανικά, δίνει τη ζωή του. Άρα δεν το κάνει για τον εαυτό του, το κάνει για τα ιδανικά του, για τα πιστεύω του και για τους επερχόμενους, για τα παιδιά του και για τα εγγόνια του. Κοινώς για μας. Αυτοί οι ανόητοι λοιπόν, που το θεωρούν ακόμη και μίασμα να το πιάσουν στο στόμα τους, πήγαν και πολέμησαν για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι να μιλάμε από τα μικρόφωνα, όπως εγώ αυτή τη στιγμή, καλή ώρα, και κάποιοι άλλοι να βγάζουν ανακοινώσεις ανέξοδες. Και βγαίνει λοιπόν και ο κύριος Κουράκης, ο τομεάρχης παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, με αυτούς θα κάνει κυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας, και τι λέει? Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουμε αυτά τα μουχαμπέτια. Όταν γίνουμε κυβέρνηση, τρομάρα σας, το πρώτο που θα κάνουμε είναι να σταματήσουμε τις παρελάσεις. Σωστά. Να σταματήσουμε τις παρελάσεις. Είναι οι ίδιοι πάλι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της ΔΗΜΑΡ βέβαια, οι οποίοι άλλη προτεραιότητα που έχουν όταν θα γινόταν κυβέρνηση ήταν να πετάξουν οτιδήποτε θυμίζει ιερό και όσιο μέσα από τις δημόσιες αίθουσες. Σχολεία, δικαστήρια, δηλαδή τα εικονίσματα του Ιησού και της Παναγίας, όλα αυτά τα οποία είναι αναχρονιστικά. Προτεραιότητες τώρα, έτσι. Είναι αυτοί λοιπόν που θέλουν να οδηγήσουν την σύγχρονη Ελλάδα στον 21ο αιώνα, να τη βγάλουν από τα προβλήματά της και να τη σώσουν. Είναι αυτοί οι επίδοξοι σωτήρες μας και οι επίδοξοι φωστήρες μας. Και περιμένουμε τώρα εμείς να σωθούμε και να διακρίνουμε μια χαραμάδα ελπίδας από τους κουράκηδες, από τους ψαριανούς, από τις ρεπούσιδες και όλους αυτούς τους πολιτικούς οι οποίοι εμφανίζονται ως οι καλύτεροι των χειροτέρων. Η δημοκρατία, είπαμε κυρίες και κύριοι, όπως την εκλαμβάνουν κάποιοι επαγγελματίες δημοκράτες, είναι à la carte. Είναι μια δημοκρατία ελληνική πάντοτε, κατά βάση, που την κόβουμε και τη ράβουμε σύμφωνα με αυτά που εμείς γουστάρουμε. Αυτοί λοιπόν είναι οι δημοκράτες, και όσοι, προσέξτε, όσοι διαφωνούν με την άποψη αυτών των δημοκρατών, φασιστοειδή εγώ τα αναφέρω, δεν είναι απλά αναχρονιστικά στοιχεία ή δεξί, όπως λένε, ή οτιδήποτε άλλο, είναι χρυσαυγίτες. Όποιοι διαφωνούν με τις λογικές των κουράκηδων είναι χρυσαυγίτες, σον και καλά. Διαβάζω και μία ανακοίνωση του ΚΚΕ, οι οποίοι καταγγέλνουν, λέει, ποιους? Τους χρυσαυγίτες που διαφωνούν με την μέθοδο της εξωσχολικής προσέγγισης, τέλος πάντων, των μαθητών, για να τους ενημερώσουν για τα προβλήματα της παιδείας κτλ. Όσοι λοιπόν διαφωνούν με μια τέτοια λογική για την εμπλοκή δηλαδή εξωσχολικών παραγόντων στα σχολιά, είναι χρυσαυγίτες. Δυστυχώς έχει γίνει η μόνιμη εποδός στο να διαφωνεί κάποιος με αυτούς που επαγγέλλονται τη δημοκρατία, που ευαγγελίζονται μάλλον τη δημοκρατία, και να χαρακτηρίζεται αμέσως χρυσαυγίτης. Έτσι είναι λοιπόν σήμερα η δημοκρατία. Ή πας με τα νερά των κουράκηδων και θεωρείς ότι όλα αυτά τα πράγματα που γιορτάζουμε είναι φασιστικά κατάλοιπα και ότι θα πρέπει να τα τεινάξουμε στον αέρα και θα πρέπει να ξεχάσουμε τις δεκάδες χιλιάδες των προγόνων μας που σκοτώθηκαν για μας. Διαφορετικά είσαι χρυσαυγίτης. Λοιπόν, αυτό είναι ότι πιο επικίνδυνο υπάρχει για τη δημοκρατία την ίδια. Και δυστυχώς εκπορεύεται
από αυτά τα λεγόμενα προοδευτικά, αριστεριστικά, τα κόμματα δηλαδή του συνταγματικού τόξου, βάλτε ό,τι θέλετε εσείς εκεί πέρα, καταλαβαίνετε για ποιος εννοώ, και εκπορεύονται προς πάσα κατεύθυνση. Παράδειγμα, πήγε ο κύριος Ζεϊμπέκ Χουσέιν, λέει, του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσε στεφάνι, αλλά δεν πήγε στην εξέδρα να παρακαθίσει για να παρακολουθήσει την παρέλαση, παραπήγε με κάτι φιλαράκια του, λέει, και την είδε από κάτω. Τώρα, να γίνω λίγο έτσι ανόητος. Ποιο είναι το πολιτικό μήνυμα από τη στάση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκεκριμένη επέτειο? Να καταλάβουμε κι εμείς. Τιμά την επέτειο του 40, εφόσον πάει και καταθέτει στεβάνι στη μνήμη των ηρώων, ή δεν την τιμάει την επέτειο του 40, εφόσον δεν παρακάθεται όπως το πρωτόκολλο ορίζει, παρά την ίδια στιγμή χειροκροτάει τα παρευλάβνοντα νιάτα, αλλά από το πεζοδρόμιο, για να κερδίσει και τις εντυπώσεις. Μας έχουν μπερδέψει τελικά. Μας έχετε μπερδέψει, φίλτατοι όλων αυτών των συγκεκριμένων κομματικών χώρων, με το ποια τελικά είναι η θέση σας σε θέματα σημαντικά για την πατρίδα μας. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχουν επικοινωνιακά τεχνάσματα για να μπορέσουν κάποιοι να αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη. Σε μια περίοδο όμως που ο κόσμος καίγεται, λιγότερο τον ενδιαφέρει τον λαό για το πώς θα συμπεριφερθεί ένας βουλευτής ή ένα κόμμα. Την ίδια στιγμή, κυρίες και κύριοι, περνάνε κάτω από τα μάτια μας και από τη μύτη μας κυριολεκτικά πράγματα και θάματα. Κατατίθεται σήμερα το ασφαλιστικό. Εμείς ασχολούμαστε με τον Ben. Ben, do you know Ben? Το παιδάκι που χάθηκε και τώρα είναι παλικαράκι, μπορεί να έχει και παππούς. Και εμείς ασχολούμαστε με τον Ben. Αν το ξανθό παιδί της φωτογραφίας είναι ο Ben. Η Μαρία των Τζιγκάνων και ο Ben της φωτογραφίας κατάφερε επί 5 μέρες, τι 5, πάνω από 10 μέρες, να απασχολήσουν την κοινή γνώμη σε μια περίοδο τραγικότητας. Και εμείς συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι το πρόβλημά μας είναι η Μαρία και ο Μπεν και οι παράνομες υιοθεσίες, που είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να αφορά την ποινική δικαιοσύνη και τις διοκτικές αρχές. Και τέλος, φάγαμε Χρυσή Αυγή 2 μήνες, τρώμε και λίγο Μαρία με Μπεν, με, όχι Μπαρμπα Μπεν, Μπεν σκέτο, και ξεχνάμε όλα μας τα προβλήματα. Πάμε παρακάτω. Ξεκίνησαν οι καταβολές, μάλλον συγγνώμη, οι υποβολές αιτήσεων ηλεκτρονικά για το επίδομα θέρμανσης. Και βλέπουμε ένα ολόκληρο οργασμό κυριολεκτικά, ο οποίος απασχολεί πλειάδες δημοσίων υπαλλήλων και ταλαιπωρεί εκατομμύρια Ελλήνων. Άντε τώρα να πάει του Μπαρμπαμίτσου, του 80χρονου, που έχει μια σύνταξη 400 ευρώ και πρέπει να πάρει επίδομα θέρμασης, να του πεις μπες στο τάξης και κάνε κλικ εκεί για κατάσταση την αίτησή σου. Τέλος πάντων, όλη αυτή η ιστορία θα μπορούσε να είχε αποφευθεί αν εξ αρχής όριζαν την τιμή του πετρελαίου θέρμασης στα 95 λεπτά, μειώνοντας δηλαδή τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και ελέγχοντας τα 3 δηληστήρια. Το έχουμε βγει άλλη φορά. Δεν θέλουν απλά να το κάνουν. Δεν ξέρω γιατί είναι κολλημένα μυαλά ή δεν είναι κολλημένα μυαλά και γίνεται σικαία όλη η διαδικασία, αλλά ξεκινάει μια τεράστια ταλαιπωρία των Ελλήνων για το αυτονόητο. Στη ζητιανιά, ενώ θα μπορούσαν να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης και να υπάρχει και ροή, κίνηση δηλαδή, με απλούστερες διαδικασίες. Ένα ερωτηματικό το οποίο παραμένει για το κόλλημα των στουρναριών του κύριου Στουρνάρα.
Παρακάτω, είχαμε δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, ακόμη ένα θλιβερό συμβάν στην πόλη μας με απόπειρα βιασμού ενός ανήλικου παιδιού. Υπάρχουν διαστροφές και διαστροφές. Σαφώς υπάρχουν και οι σεξουαλικές διαστροφές. Και πόσο μάλλον σε ηλικιωμένους, όπως ο συγκεκριμένος δράστης, 81 χρονών, εκεί στις πετρελαιοαποθήκες, πετρελαιοαποθήκες είναι ο οικισμός πριν το δροσερό, όπου κάποιος δεν κρατιόταν στα 81 του, μπράβο, και τάζοντας κάτι στο πιτσιρικάκι, απειράθηκε να το βιάσει. Αυτό είναι μια κατάντια κοινωνίας, η οποία πραγματικά ζει και μεγαλώνει πλέον ανώμαλα. Μπορεί να βγει κάποια στιγμή και κάποιο κίνημα για την διάδοση τέτοιων διαστροφικών αντιλήψεων στα πλαίσια μιας μεγάλης δημοκρατίας και για τα δικαιώματα ενδεχομένως αυτών των ανθρώπων. Εδώ κατέβασαν ολόκληρο κίνημα οι κτηνόφιλοι, οι κτηνοβάτες της Γερμανίας. Εδώ γίνεται ολόκληρος αγώνας για να μπορέσουν να κυοφορήσουν, γιατί όχι, οι τρανσέξουαλ. Ή αν θέλετε, ολόκληρος αγώνας για να καταξιωθούν ομοφιλόφιλα ζευγάρια και να υιοθετήσουν παιδιά. Γιατί λοιπόν και σε μια τέτοια περίπτωση να μην δημιουργηθεί ένα κίνημα? Τόσοι πολλοί είναι άλλωστε οι ανομαλιάριδες, οι διεστραμμένοι, αυτοί που κυνηγάνε μικρά αγοράκια για να ικανοποιήσουν τα γούστα τους. Να γίνει λοιπόν και ένα κίνημα και να γίνει και επίσημο. Έτσι. Να έχουμε και ένα Pride, όπως το Gay Pride στη Θεσσαλονίκη, και να το τιμούμε κιόλα. Θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, για να σταματήσει εδώ το Μουχαμπίτη, ότι πραγματικά έχουμε ξεφύγει σαν κοινωνία. Μια διαστροφή σεξουαλική μπορεί να αφορά κάποιον που να θέλει να βγάζει τα μάτια του με οτιδήποτε ή με οποιονδήποτε, αρκεί να το γουστάρει, να το γουστάρουν και δύο πλευρές. Και συμπαθάτε μου που μιλάω έτσι. Όταν όμως υπάρχουν τέτοια κτίνη με κτηνώδη ένστικτα που πάνε κατά αυτόν τον τρόπο να τα εκτονώσουν, τότε εδώ μιλάμε για μια κοινωνία ζούγκλας και μια κοινωνία κτηνών και όχι ανθρώπων. Σαφώς και είναι καταδικαστέο, σαφώς και η κοινή γνώμη απαιτεί την παραδειγματική τιμωρία του συγκεκριμένου ανθρώπου, όσο χρονών και αν είναι, γιατί κάποια στιγμή και η Ξάνθη μας που βγάζει προς τα έξω αυτή την εικόνα θα πρέπει να τιμωρήσει τους υπαίτιους. Δυστυχώς ακόμη ένα κρούσμα έχει να προστεθεί σε αρκετά ακόμη προηγούμενα που κάθε άλλο παρά τιμούν όχι μόνο την Ξάνθη αλλά το ανθρώπινο είδος εν γέννη. Τέλος, ολοκληρώσουμε σήμερα την εκπομπή μας με τα καλούδια τα δικά μας. Έχω μπροστά μου μία γνωμοδότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών, το γνωστό μου χαμπέτι. Στέλιος Χατζηευαγγέλου, πού είναι αυτός? Δήμος το Πύρου ήταν, δεν είναι πλέον. Απευθείας ανάθεση συγκεκριμένο έντυπο 8.500 ευρώ για φυσική και ηλεκτρονική δικτύωση μεταξύ των φορέων της ΑΣΥΓΜΑ. Επειδή τόσο ο Γιαννακίδης, ο Αρούκος, όσο και ο Καραλίδης, όσο και ο Χατζηευαγγέλου, αλλά και ο Στυλιανίδης, αλλά και ο Τσέπερης, μετέρχονται τέτοιες μεθόδους. Αφενός δηλαδή να έχουν μέσα μαζικής επικοινωνίας που στέλνουν τιμολόγιο 100 ευρώ και τους κόβουν τα 50. Ελέω Επιτρόπου, της κυρίας Επιτρόπου. Και από την άλλη χώνουν δεκάδες χιλιάρικα σε συγκεκριμένα ΜΜΕ.
τα οποία με ΜΕ εκθιάζουν πάντοτε τον Καραλίδη, τον Γιαννακίδη, τον Χατζηβαγγέλου, τον Τζέπελη, τον Στυλιανίδη. Ο κόσμος, όχι μόνο εμείς που υπάρχει ένας σαφέστατος αθέμητος ανταγωνισμός, ο κόσμος αρχίζει να τα παίρνει στο κρανίο. Η χειρότερη πολιτική όλων των εποχών, η χειρότερη αυτοδιοικητική όλων των εποχών, ο ένας έχει εκπέσει και από το αξίωμά του, έχει καταδικαστεί τελεσίδικα. Δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση που υπογράφουν αυτές τις αναθέσεις, οι οποίες φαίνονται νομότυπες, αλλά αν την ψάξεις, ουσιαστικά είναι πέρα για πέρα προκλητικές. 8.500, 12.000, 10.000, και ο δημοσιογράφος εξυπνεί. Και όχι μόνο εξυπνεί, αλλά βάλει και κατά των συναδέλφων του που τολμούν να πούν τα πράγματα με το όνομά τους. Τι έλεγε ο Καμαρίδης? Γιαννακίδη και Καραλίδη, είστε άχρηστοι. Είστε άχρηστοι. Γιατί? Γιατί δεν προστατεύσατε τον κόσμο από τη λέλαπα των κουνουπιών και του νεού του Δυτικού Νείλου όπως θα έπρεπε. Γιατί δεν προστατεύσατε τον κόσμο από την ευλογιά η οποία χτυπάει πλέον σε όλη την Ξάνθη εγκαίρως. Και όταν λέει ο Καμαρίδης είστε άχρηστοι, βγαίνει λοιπόν ο άλλος που έχει πάρει τα 8,5 χιλιαρικάκια με ανάθεση για τη δουλειά την άλλη ντε, και λέει: Καμαρίδη, υβριστή των αυτοδιοικητικών μας. Ε, κυρίες και κύριοι, αυτό σας λέω. Δυστυχώς λυπάμαι που είμαι δημοσιογράφος και πρέπει να υπομισθώ κι εγώ αυτή τη φάρα και αυτό το τουρλουμπούκι και τη συναλλαγή που γίνεται με την πολιτική εξουσία, από την τσέπη όμως των πολιτών. Αλλά όπως και να το κάνουμε, δημοσιογράφος είμαι κι εγώ και τα ακούω. Το θέμα είναι δεν τα παίρνω βέβαια, έτσι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά τα ακούω κι εγώ, δημοσιογράφος γάρ. Όσον αφορά για αυτούς που τα παίρνουν, μαγκιά τους, και καλά κάνουν που τα παίρνουν και τους υμνούν και τους ευλογούν και τους δοξάζουν, του Χατζηευαγγέλου, τον Καραλίδη, τον Γιαννακίδη, τον Λάκη Στυλιανίδη, το Τζέπελι, καλά κάνουν, τους δοξάζουν. Αφού τα παίρνουν, καλά κάνουν. Αλλά να είναι πιο διακριτικοί και πιο σεμνοί. Το λέω σε αυτούς, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι εκδότες, είτε οτιδήποτε άλλο. Να είστε πιο σεμνοί και λιγότερο προκλητικοί. Όσον αφορά για αυτά που παίρνετε, καλά κάνετε και τα παίρνετε και μαγιά σας. Άλλοι τα πληρώνουν βέβαια. Τα πληρώνουν οι ξανθιώτες. Δεν έχει σχέση. Σε καλή μεριά, αλλά να είστε πιο διακριτικοί και πιο προσγειωμένοι. Και μην προκαλείτε τόσο πολύ με όλους αυτούς τους εκθιασμούς και όλες αυτές τις αποκλειστικότητες με τους αυτοδιοικητικούς μας. Έτσι. Αυτά τα λίγα. Γιατί είπαμε, μπορεί να προσβάλλετε οτιδήποτε άλλο, τη νοημοσύνη μας όμως, όχι. Ραντεβού πρώτα Θεός. Αύριο γύρω στις 12:20. Να είμαστε γεροί και να είμαστε όλοι εδώ πάλι και να τα ξαναπούμε. Γεια σας.